Συνεχίζουμε λοιπόν. Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και όπως είπαμε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Επιμελητηρίων, υπεύθυνος για την εξωστρέφεια και τις διεθνείς σχέσεις, είναι εδώ μετά από τη συνάντηση που είχαν όλα τα επιμελητήρια Ελλάδος επ' ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και σχολιάζουμε αυτά τα οποία ελπίζουμε να προκύψουν στην καθημερινότητά μας μετά τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάθε διεθνής έκθεση είναι ένα σημείο που περιμένουμε, έτσι, ένας χρόνος που περιμένουμε όλοι να ακούσουμε. Τις προεκλογικές, κύριε Γεωργιάδη, εξαγγελίες. Πολλοί το συζήτησαν αυτό. Όχι, νομίζω έχει κλείσει το θέμα. Και να σας πω κάτι. Επειδή κάποια στιγμή πρέπει να γίνει στη χώρα αυτό, πρέπει να υπάρξει σαφής χρόνος εκλογών. Να μην υπάρχει αλλαγή για 4 χρόνια, για 5 χρόνια. Όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες χώρες. Εκτός πολύς σοβαρής κατάστασης. Θεωρώ ότι αυτό δίνει και μια δυνατότητα εφαρμογής κάποιων προγράμματων. Έτσι, του εκάστοτε κυβερνώντος. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Μάλιστα, διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα, ειδικά στις μεσογειακές χώρες, δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα υλοποίηση όλων των πολιτικών που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση τη στιγμή που πάει να κάνει ξανά εκλογές. Άρα, κοιτάξτε, πρέπει να ξεφύγουμε, είναι αυτό που λέω. Η αλλαγή της νοοτροπίας και της πολιτικής στη χώρα γενικότερα έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει με την διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Εμείς στο τεχνοκρατικό κομμάτι έχουμε αυτή την άποψη. Δεν μας αρέσει αυτό να γίνεται και να αλλάζουμε ευκόλως τα πάντα. Έτσι, ενώ να πάμε εκλογές και ξανά και ξανά. Αυτό δείχνει μια βεβαιότητα βασικά μιας ελληνικής κοινωνίας και αυτό δεν είναι καλό και το ξέρω και υπάρχουν παθογένειες, αναμφισβήτα, γι' αυτό διατηρείται και μια κατάσταση. Εμείς δεν είμαστε υπέρ αυτού πράγματος. Αφορά αυτό και λίγο τον πολιτικό πολιτισμό, τον οποίο πρέπει να πούμε, στον οποίο υπολοιπόμαστε. Κύριε Γεωργιάδη, μπήκαμε στο διάλειμμα κάνοντας διακοπή στη κουβέντα που είχαμε για την επιδότηση εργασίας, για την αγορά εργασίας, για τις νέες θέσεις εργασίας. Και επειδή είναι ένα κομμάτι που αφορά και εσάς, γιατί ως επιχειρηματίες εσείς θα βοηθήσετε στην καταπολέμηση της ανεργίας. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι να δημιουργηθούν, είναι το πιο σημαντικό πράγμα για την ελληνική κοινωνία. Στη μετα-COVID εποχή, ξέρετε, διατηρήθηκαν κάποιες θέσεις εργασίας μέσω των αναστολών και των πληρωμών, οι οποίες έγιναν απευθείας από το κράτος στους εργαζόμενους. Θα πρέπει από εδώ και πέρα να περάσουμε ουσιαστικά στη διατήρηση αυτών των θέσεων εργασίας. Αυτό που ζητάμε εμείς ως επιμελητήρια είναι να προκύψει με τέτοιο τρόπο, με τους ρυθμούς ανάπτυξης, ικανό, ώστε να απορροφήσουμε όσο γίνεται περισσότερο εξειδικευμένο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Έγιναν κάποιες εξαγγελίες όσον αφορά το πρώτο ένσημο. Δηλαδή, τον άνθρωπο που παίρνεις για πρώτη φορά να δουλέψει, ο οποίος κολλάει το πρώτο ένσημο και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, με μια επιδότηση της τάξης των 600 ευρώ σε αυτόν, απευθείας από τον ΟΕΔ και 600 ευρώ προς την επιχείρηση. Δηλαδή του τεστ είναι 1.200 ευρώ. Και αυτό είναι για τα 3 χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει γενικότερα. Δηλαδή πρέπει να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Και εδώ... Να επιδοτούμε την εργασία και όχι την ανεργία, γιατί έχουμε ζήσει και αυτό και το ζούμε φυσικά. Αυτό βεβαίως είναι η θέση μας. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, θα πρέπει να στηρίξουμε και τον άνεργο, ο οποίος βρέθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση, ειδικά όταν είναι και κάποιας ηλικίας. Ναι. Δεν είναι ισοπεδωτικά όλα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρξουν μια ισορροπία σε κάποια πράγματα. Βεβαίως στηρίζουμε την εργασία, αυτό θέλουμε. Εγώ γενικότερα είμαι κατά της επιδοματικής πολιτικής αυτού που έμαθε να ζει από επιδόματα και δεν θέλει να δουλέψει, αλλά είμαι υπέρ μιας επιδοματικής πολιτικής ρεαλιστικής σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη και προκύπτει μέσα από τη ζωή τους. Το βλέπεις. Δηλαδή, εμφανές. Πρέπει να υπάρχουν οι όροι και τα κριτήρια που να δώσουν ακριβώς αυτή τη διάσταση. Γιατί έτσι στηρίζονται τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι στηρίζεται η κοινωνία, έτσι η εργασία είναι. Εμείς, νομίζω ότι είναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει. Κοιτάξτε, οι ρυθμοί ανάπτυξη είναι αυτοί που φέρνουν και τις θέσεις εργασίας και της ποιοτικής εργασίας. Εμείς είμαστε και υπέρ της ποιοτικής εργασίας. Γιατί εδώ θα πρέπει και αυτό είναι μια νέα κουλτούρα που πρέπει να δούμε. Αυτό πρέπει να... Είμαστε στην Ευρώπη. Δεν είμαστε σε μια χώρα εντάσσεως εργασίας. Είμαστε σε μια χώρα ποιοτικής εργασίας πρέπει να έχουμε. Δεν είναι ωραίο, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει δεν να είναι το ωραίο οι άνθρωποι των 300 ευρώ, ούτε των 600. Οι ανάγκες οδήγησαν κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα μιας οικονομίας η οποία πέρασε μνημόνια, πέρασε καταστάσεις και φυσικά υπάρχει υπευθυνότητα στο σύνολο αυτών που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και μηδενός εξαιρουμένου. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη μεταξέλιξη. Την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και των εργαζομένων και φυσικά και των επιχειρήσεων οι οποίες ουσιαστικά μέσα από την αναπτυξιακή τους προοπτική
δίνουν αυτές ακριβώς τις θέσεις εργασίας σε ποιότητα. Ποια είναι η στόχευση? Η στόχευση είναι ακριβώς, και αυτό λέμε, μέσα στο επόμενο διάστημα οι επιχειρήσεις που επανεκκίνησαν ουσιαστικά, αυτές που μπήκαν και βγήκαν από το COVID, που ήταν ανθεκτικές ουσιαστικά, αυτές να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να προσλάβουν καινούριους ανθρώπους, επιπρόσθετους. Ναι. Άρα θα δημιουργήσουμε αυτή ακριβώς τη ζητούμενη αύξηση. Μέσα από τα προγράμματα φυσικά, τα οποία εξαγγείλθηκαν, τον ΟΑΕΔ, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή δουλειά, οφείλω να ομολογήσω, σε πανελλαδικό επίπεδο αυτή την αίσθηση βλέπουμε από τα προγράμματα που βγάζει, αλλά βεβαίως και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν, γιατί ξέρετε τα προγράμματα δίνουν, οι επιχειρήσεις όμως πρέπει να έχουν, ναι, τη δυνατότητα. Mm. Και αυτό είναι το ζητούμενο της επόμενης μέρας. Θα τα δούμε. Εμείς είμαστε εδώ, τα παρακολουθούμε, προτείνουμε και προχωράμε. Αυτή η ανάπτυξη, αυτή η άνοδος όλων αυτών αφορά και σε υποδομές οι οποίες πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περιοχή και γενικά σε όλο το εύρος της χώρας, κύριε Γεωργιάδη. Αναμφισβήτητα. Και οι υποδομές, ξέρετε τι εννοώ. Ναι. Καταρχάς θα σας πω για το μεγάλο έργο του φυσικού αερίου. Ναι. Το οποίο είναι να γίνει στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας, στις πόλεις, στις πρωτεύουσες των νομών. Έτσι, θα ξεκινήσει και εδώ στη Δράμα. Είναι ένα έργο που θα απορροφήσει θέσεις εργασίας, είναι χρήματα. Mm. Ένα δεύτερο έργο είναι η αναβάθμιση ουσιαστικά του ηλεκτρικού δικτύου που θα έρθει από εδώ και πέρα, με την, ουσιαστικά μέσω της ΔΔΕ, με την εξαγορά της η οποία έχει συμβεί. Και δεν είναι ουκολίγα τα χρήματα. Στο 49% του ποσοστού της. Mm-hmm. Και κοιτάξτε το ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή, εμείς επιχειρηματικά, αλλά και από τη μεριά μας και ως Έλληνες πολίτες και από το επιμελητήριο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο για να γίνουν επενδύσεις. Ξέρετε ότι εμείς στην ενεργειακή ανεβάθμιση του κτίριου του επιμελητηρίου δεν έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε υποσταθμό με γραμμή Εφτάρα, διότι έχει κοριστεί περιοχή. Και αυτή τη στιγμή η ενεργειακή αναβάθμιση προχωρά, μεν η σύνδεσή μας είναι αδύνατη δε και πρέπει να συνδεθούμε άμεσα. Να μπει ένας κόμπακτ υποσταθμός, ναι, στην περιοχή και των δικαστηρίων για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Αυτό δεν είναι συνθήκες ανάπτυξης. Άρα θα πρέπει η ΔΔΕ να αναπτυχθεί και νομίζω ότι μετά την εξαγορά, μετά το 49% πώληση, διότι δεν κατέχει το management ο νέος επενδυτής, ναι, το 51% φυσικά, το έχει, πλειοψηφία την έχει, ναι. Το δίκτυο αυτό θα αναβαθμιστεί. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε το σχεδιασμό, να προχωρήσουμε ακριβώς αυτό και να κουμπώσουν και ενεργειακές επενδύσεις, να κουμπώσουν όλα αυτά. Επιπρόσθετα δε, ξέρετε πολύ καλά ότι στις υποδομές είναι και οι δρόμοι. Ο δρόμος ο συγκεκριμένος για τον οποίο αγωνιούν όλοι οι δραμηνοί, να πούμε την αλήθεια. Και δικαίως είναι και ο, ναι, δρόμος επίσης που έχει ανακοινώσει η περιφέρεια της Καβάλας, Δράμας και όλα αυτά. Αυτά είναι έργα πολύ σημαντικά. Η Δράμα δεν είχε τόσα χρόνια αυτά τα έργα. Τώρα, πού είμαστε σήμερα? Σήμερα έχουμε ακριβώς την απόφαση αυτός ο δρόμος να υλοποιηθεί μέσω της διαδικασίας του ΣΔΙΤ. Και οι μελέτες έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, επειδή συνεργάζομαι με το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Και βλέπουμε αυτά τα οποία ανακοινώνονται, υπάρχουν και στο Διάβγε, υπάρχουν και παντού. Έτσι. Και όταν λέω Διάβγε, εννοώ επίσημες υπουργικές αποφάσεις, ανακοινώσεις, αναθέσεις, διαδικασιών, μελετών κτλ. Πολιτική μπορεί να κάνουμε. Διαβασμένη είναι συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, και πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε. Άρα, εδώ ο δρόμος θα γίνει με ΣΔΙΤ. Το πρώτο κομμάτι της Μεσολακιάς, δηλαδή της δυτικής, ναι, μεριάς Μεσολακιάς, με Μαυρολεύκη, ναι, είναι σε πολύ μεγάλος βαθμός έτοιμος με οριμότητα για την δημοπράτηση. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα μπούμε σε μια διαδικασία με τον μέσο ΣΔΙΤ να γίνει αυτή η υλοποίηση. Ξέρετε τι γίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε τίποτε. Mm-hmm. Τώρα που μπαίνει το τρένο σε μια σειρά, αρχίζουμε και το συζητάμε. Τώρα είπατε τρένο, τώρα με πάτε σε άλλη κουβέντα. Εντάξει, εκεί, κοιτάξτε, εκεί είχα τοποθετηθεί, ναι, μετά από μια συνεργασία που είχαμε την ίδια την Εργοσία και τον Πρόεδρο. Όφυλα ως επιμελητήριο να κάνω μια επαφή. Αυτά που ήταν από τα ΗΠΑ, μένω σε αυτά, αυτά υπόθηκαν και σε επίπεδο Υπουργείου, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Μέχρι εκεί. Το αν πετύχουμε κάτι καλύτερο μαζί τους. Σε όλα, ναι, τα επίπεδα. Το επιμελητήριο στέκεται δίπλα στον καθένα που θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει ρεαλιστικά κάτι καλύτερο. Ναι. Ρεαλιστικά, προσέξτε. Και εδώ είναι το μεγάλο και το κρίσιμο ζήτημα. Ταυτόχρονα, λέω, κύριε Γεωργιάδη. Είμαι τεχνοκράτης. Ναι. Μετράω και το 1 και το 2 και το 3 και ξέρω και την πρόσθεση και την αφαίρεση και αν θέλετε και αλγόριθμο. Πρέπει να μιλάμε με ρεαλισμό. Δεν με ενδιαφέρει. Πώς να σου πω, οι εκθέσεις ιδεών πέρασαν προπολού. Ναι, και ο συναισθηματισμός είναι κάτι το οποίο, ναι, δεν επίσης διευκολύνει. Επίσης πέρασε για μένα και το 3 πουλάκια κάθονταν. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Όχι μη διεκδικητικά, ναι, μη παρεξηγηθώ. Ναι. Είναι ο ρεαλισμός. Mm-hmm. Και εκεί
πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Εγώ συντάσσομαι με τον οποιοδήποτε καταθέσει ρεαλιστική κοστολογημένη πρόταση εφικτή. Μάλιστα. Έτσι. Τον ασπάζομαι. Λοιπόν, αν το κάνει. Αν δεν το κάνει και αρχίσουμε να λέμε γενικότητες, επιτρέψτε να σας πω, εκθέσεις ιδεών έγραφα στον υπηαγωγείο. Μάλιστα. Και δεν είναι τώρα εποχές για να επανέλθουμε στα χρόνια του υπηαγωγείου, κύριε Ακριβώς. Γεωργιάδη. Για να πάμε όμως λίγο, κάναμε έτσι μια κουβέντα εφόλης της ύλης, να πάμε λίγο στο δικό μας το κομμάτι, επιμελητήριο δράμας. Ένα περίπτερο το οποίο υποστηρίζεται από πολλούς επιχειρηματίες, με προϊόντα, ξεχωριστά. Για δώστε μας λίγο την Κοιτάξτε, εικόνα. Ναι. Να πω κάτι για την έκθεση. Ναι. Τη ΔΕΘ. Η 85η έκθεση ΔΕΘ έχει τιμόμενη χώρα την Ελλάδα ναι. για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Του 1821. Είναι η πρώτη free COVID έκθεση στην Ευρώπη. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Ανοίγει τον δρόμο, λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Ναι. Δηλαδή ήταν μια πρώτη δοκιμή. Εμείς δεν περιμέναμε πολύ κόσμο. Είδαμε κόσμο όμως. Και ήταν ενθαρρυντικό. Οι συμμετοχές δεν ήταν πολλές όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αλλά ήταν αρκετές για να μας δώσουν την αισιοδοξία. Το επιμελητήριο δράμας πήρε 30 τετραγωνικά. Πήρε φυσικά τα κρασιά. Ήρθε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών από τον Ευρωκόπη με την πατάτα, τη πατάτα και φυσικά ήρθαν και κάποιοι άνθρωποι, άλλοι, με άλλα προϊόντα, όπου συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά παρουσιάσαμε για πρώτη φορά και το Lab 40, τη θερμοκοιτίδα των επιχειρήσεων που έχουμε. Μάλιστα. Είναι μια πρώτη εμφάνιση στη μετα-COVID εποχή. Εγώ είμαι ικανοποιημένο, διότι η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μα είναι εμφανή στου ανθρώπου που μα επισκέπτονται. Ναι. Και φυσικά ο ίνος κατέχει την πρωτοκαθεδρία στην αναγνωρισιμότητα του μεταποιημένου ποιοτικού προϊόντος, το κρασί, το δραμινό κρασί. Και αυτό είναι εμφανές. Έτσι. Είναι σαν να λέμε έχουμε ταυτότητα. Έτσι, μιλάω για την αγροτοδιατροφή. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά η πατάτα είναι ένα προϊόν που το ξέρουν όλοι. Ναι. Άρα, στο πρώτο εγχείρημα σηματοδοτήσαμε την παρουσία μας. Και είναι πολύ σημαντικό. Θα σας πω ότι σκεφτόμαστε ως επιμελητήριο να πάμε πιο καινοτόμα στις άλλες εκθέσεις και σχεδιάζουμε κάτι. Το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο γίνεται μέχρι τώρα, αλλά ευελπιστώ ότι το 2022 θα γίνει πράξη. Μάλιστα. Το επιμελητήριο δράμας το επισκέφτηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί κόσμος. Ήμουνα εκεί για κάποιες ώρες και πραγματικά ήμασταν συνέχεια με 10-12 άτομα μέσα στο χώρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Γιατί τύχαμε και τις αναγνώρισεις και των συναδέλφων από άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Ήρθανε τα νησιά, ήρθε η Πελοπόννησος, ήρθαν όλοι και πέρασαν από εμάς. Και είναι πολύ σημαντικό. Τα προϊόντα μας έχουν αναγνωρισιμότητα. Όπως και φυσικά και εγώ με τους συναδέλφους, τους άλλους προέδρους, επισκέφτηκα και άλλα επιμελητήρια. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στήριξε το θεσμό της ΔΕΘ. Ναι. Καταβάλαμε ένα μεγάλο ποσό για να πάρουμε δύο περίπτερα, το 2 και το 3. Και εκεί μέσα εντάσσονται τα επιμελητήρια και επιχειρήσεις μέλη των επιμελητηρίων που θέλησαν να συμμετέχουν στη δύσκολη αυτή περίοδο. Στην κρίσιμη στιγμή τα επιμελητήρια στήριξαν μια διεθνή έκθεση. Ναι. Γιατί αν δεν ήταν τα επιμελητήρια, θα ήταν κατά 40% μικρότερη έκθεση. Ναι. Δηλαδή τα επιμελητήρια ήταν το 40% της διεθνής εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Ναι. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι. Μιλάω μόνο για τα περίπτερα ναι, των επιμελητηρίων, όχι των επιχειρήσεων. Ναι. Εμείς ήμασταν το 40% της έκθεσης. Επομένως, κυρία Χεριστανίδου, ο ρόλος ο δικός μας και ο θεσμός αναδεικνύεται μέσα από αυτά. Είναι πολύ σχεδίως. Και ναι. θέλω να επισημάνω και τα εξής. Περάσαμε δύσκολες περιόδους με τις φωτιές, με τις πλημμύρες, με τον Ιαννό. Περάσαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Περάσαμε καταστάσεις δύσκολες. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, και μιλάω λίγο γι' αυτό γιατί συμμετέχω, στήριξε αρκετά συμβολικά μεν, αλλά νομίζω είναι αρκετά μεγάλα τα νούμερα. Στηρίξαμε τις πληττόμενες περιοχές από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Στηρίξαμε και την πυροσβεστική με όχημα. Δώσαμε 100.000 ευρώ μόνο για τις πληττόμενες περιοχές. Και προσθέσαμε άλλες 30.000 ευρώ για την πυροσβεστική. Συν ό,τι άλλο δώσαμε από προϊόντα. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι τα επιμελητήρια είναι παρόντα στις δύσκολες καταστάσεις. Και την κοινωνική πλευρά των επιμελητηρίων, πέρα από την ακριβώς. τεχνοκρατική και επαγγελματική. Και για να μην
ξεχάσω κιόλας, mm-hmm. και στη δύσκολη περίοδο του 20, όπου δεχόμασταν την εισβολή στον Εύρο, με τα επεισόδια εκείνης εποχής, τα επιμελητήρια εκείνη την εποχή, πήγα εγώ ο ίδιος, μαζί με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Εύρου, με εντολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, διότι ήμασταν οι πιο κοντινοί, εκ μέρους και εγώ και ο πρόεδρος του Εύρου, ναι. ως αρμόδιος, και στηρίξαμε με υποδήματα πολύ ποιοτικά τους ανθρώπους που δίναν τη μάχη στα σύνορα. Και επίσης με και κάποια, η ηθική υποστήριξη και με κάποια είναι πολύ αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Ναι. Αυτή ήταν μια προσφορά της ΚΕΕ και του αείμνηστου πρόεδρου του Κωνσταντίνου του Μίχαλου, ο οποίος τότε σταθήκαμε πάλι στο ύψος των περιστάσεων, ο θεσμός και τα επιμελητήρια. Γιατί αν θα δείτε στην ιστορία διαχρονικά τα επιμελητήρια, θα δείτε ότι στις δύσκολες περιόδους ήταν αυτά μαζί με την επιχειρηματική κοινότητα που βοήθησαν τη χώρα. Και το λέω για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και την προσφορά. Κάποιοι εδώ, καλό είναι να διαβάσουν το ιστορικό μας πόνημα, να δουν τι έχει κάνει το επιμελητήριο δράμας από το 1918 και από το 13 βέβαια, αλλά από το 18 αυτόνομη, για να δούμε τι έχουμε προσφέρει όλο αυτό το διάστημα πρωτίστως οι επιχειρήσεις μετά το επιμελητήριο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να το ξέρει ο κόσμος. Μεσαία τάξη, κατά κάποιο τρόπο, καλύπτεται από την... Δηλαδή όλο το εύρος της μεσαίας τάξης, από τους μεγάλους επιχειρηματίες μέχρι και τους μικρομεσαίους, μικρούς Είμαστε επιχειρηματίες. Είμαστε εκφραστές της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας γενικώς. Και είστε αυτοί οι οποίοι σας έχει στοχοποιήσει με θετικό πρόσημο, θα το πω έτσι, το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οικονομικό. Πολλοί λένε ότι δίνεται βαρύτητα στην ανάκαμψη της μεσαίας τάξης, γιατί παράγεται και ο πλούτος από τον ιδιωτικό τομέα, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να το παραδεχθούμε. Για να πάμε, είπατε προηγουμένως για την επιστρεπταία και τις διευκολίες που υπάρχουν. Τι γίνεται, επειδή πολύ καιρό συζητούσαμε για την μη επιστρεπταία της δικής μας περιφέρειας. Τι γίνεται, πού βρίσκεται αυτό το ζήτημα? Ξεκίνησαν να επιστρέψουν? Έχει, ναι. μετά την αλλαγή, η οποία ναι. έγινε σε επίπεδο της εταιρείας, ναι. όπου ανέλαβε η ΕΦΕΠΑΕ πλέον ως παράρτημα, mm-hmm. στην οποία ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχουν πρωτίστως επιμελητήρια της χώρας. Ο πρόεδρος της ΕΦΕΠΑΕ είναι ο Πλάτων ο Μαρλαφέκας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σε μία φάση πολύ καλή, έχει πληρώσει ήδη μεγάλα ποσά, προχωράει δηλαδή σταδιακά. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πρόγραμμα με πολλές χιλιάδες αιτήσεις, πάνω από 24.000 αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Σταδιακά συνεχίζεται η αξιολόγηση των υπολείπων και όσοι καταθέτουν έγγραφα πληρωμής, βάσει πρωτοκόλλου προχωράει και διαδικασία αξιολόγησης των εγγράφων, δηλαδή το τυπικό μέρος για να πληρωθούν. Πάντως έχουν πληρωθεί αρκετοί. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που καταβάλει η ΕΦΕΠΑΕ στην περιφέρεια είναι πολύ μεγάλη. Εμείς είμαστε σε μια άριστη συνεργασία μαζί τους. Εξάλλου, αυτό το σχήμα προέκυψε σε συμφωνία με το Υπουργείο και των Επιμελητηρίων και του Υπουργείου. Και νομίζω ότι. Δεν πλέον... θα υπολοιπόμαστε δηλαδή με το παράρτημα αυτό που ξεκίνησε. Όχι, όχι, κοιτάξτε, θα είναι αποκλειστικά, ναι. Εγώ μένω στο θετικό ότι ξεκίνησε ναι. καλά, προχωράμε δυνατά και από εκεί και πέρα νομίζω το αμέσως επόμενο διάστημα θα επιταχυθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία. Mm-hmm. Διότι μην ξεχνάμε ότι τώρα ανέλαβαν. Δηλαδή είναι mm-hmm. κάτι λίγοι μήνες, ναι. λίγο πριν τον Αύγουστο. Αρχές του καλοκαιριού. Ναι, ναι, ναι. Και... τα μέσα του καλοκαιριού ναι. περίπου. Αν υπολογίσουμε τον Αύγουστο, υπάρχουν και κάποιες διακοπές. Για τους υπαλλήλους που πρέπει να πάρουν, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο γιατί επιτέλους σε κόλλησε η διαδικασία και προχωράει. Ναι, γιατί οι επιχειρηματίες της περιοχής σίγουρα έχετε δεχτεί διαμαρτυρίες και παράπονα. Αναμφισβήτητα και είχαν δίκιο και είχαν απόλυτο δίκιο. Απλώς εκείνο που έχω να πω ότι όπως και αυτοί, έτσι και εμείς είμαστε επιχειρηματίες, τα ίδια ακριβώς προβλήματα που είχαν έχουμε και εμείς. Εμείς δεν ήμασταν κάτι ξέχωρο από αυτούς. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ήταν, εμείς δεν είμαστε όμως. Άρα έχουμε υποστεί το ίδιο ακριβώς. Επομένως. Στη βάση τώρα που μιλάμε, να είμαστε θετικοί, ξεκίνησε και πήγε η διαδικασία κανονικά και νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εμφανές. Εξάλλου είναι εμφανές γιατί έχουν πληρωθεί αρκετές. Τουλάχιστον από τις πρώτες 9.000 αξιολογημένες θετικά αιτήσεις έχουν πληρωθεί ένα αρκετά μεγάλο μέρος. Ωραία, αυτό θέλαμε να βγει προς τα έξω και να γνωρίζουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Πολύ περιμένουν. Να πω κάτι για την ιστορία γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Τα επιμελητήρια, και εγώ προσωπικά είχα ζητήσει, ειδικά με το επιμελητήριο της Καβάλας μαζί το είχα κάνει. Είχαμε ζητήσει την απλοποίηση κάποιων διαδικασιών. Τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε, τα ξαναλέγαμε. Δεν υπήρχαν όμως οι ενέργειες εκείνες που έπρεπε να αλλάξουν. Δηλαδή έλεγα ότι αυτό το χαρτί της ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο ζητάτε, προσκρούει στη διαδικασία στον νόμο, διότι κάτω από 2.000 ευρώ, κάτω από 3.000 ευρώ, συγγνώμη, δεν είναι απαραίτητη ασφαλιστική ενημερότητα για μια επιχείρηση. Άρα προσθέταμε ένα επιπρόσθετο
δικαιολογητικό το οποίο δεν είχε νόημα. Και εκτός αυτού και πολλοί άνθρωποι είχαν προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικά το 80% και πλέον θα εισπράξει 2.000. Άρα, όταν το λέγαμε αυτό, έπρεπε να γίνει τότε. Βέβαια, θα μου πείτε, έγινε τώρα, δεν έχει σημασία. Έγινε με την ΕΦΠΑΕ, αλλά έγινε. Εντάξει, δεν έγινε έχει σημασία, αλλά έχει σημασία. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Γιατί όταν χρειάζεται, υπάρχει πίεση. Όχι, απλώς για να μην έχουμε κοντή μνήμη, το επιμελητήριο δράμας ζήτησε ακριβώς να φύγει αυτό το έγγραφο και έφυγε. Όπως και πολλά άλλα θέματα που είχαν να κάνουν με το πρωτοδικείο και έγγραφα που κούραζαν ουσιαστικά τον κόσμο, χωρίς νόημα. Γιατί αυτό δεν ήταν ένα πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο. Ήταν πρόγραμμα δικαιολογητικών. Άρα, νομίζω θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτο αν ακολουθούσε το πλαίσιο COVID και όχι το πλαίσιο του ΕΣΠΑ του 13-20. Μάλιστα. Και κύριε Γεωργιάδη, στα λίγα λεπτά που μας μένουν, έτσι, θα ήθελα να μας δώσετε. Πήρατε μέρος σαν επιμελητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εδώ και μετά είπατε ανοίγει η εποχή. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Καβάλιας του επιμελητηρίου να λέει ότι ξεκινάνε και εκείνη μια έκθεση γύρω στο. Ναι. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν θα. Έχετε κατά νου να βγείτε και έξω από την Ελλάδα, να ανοιχτούμε σαν επιμελητήριο δράμας και παραέξω. Ναι, είμαστε σε μια φάση διερεύνησης. Ναι. Θεωρώ ότι αρκετές επιχειρήσεις μας θα συμμετέχουν στην ΑΝΟΥΓΚΑ, στο βαθμό που επιτρέπεται και στο μέγεθος που επιτρέπεται. Θα φανεί, δεν μπορώ να σας πω πολλά, οι προβλέψεις μας είναι δύσκολες. Σε κάθε χώρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Και κινούμενη άμμος είναι το αύριο. Υπάρχουν κάποιες εκθέσεις που διασφαλίζουν το υγειονομικό πρωτόκολλο. Σε κάποιες χώρες, όπως είναι στη Γερμανία, όπως είναι στην Αμερική, βασικά στο δυτικό κόσμο. Υπάρχουν κάποιες άλλες εκθέσεις που δεν διασφαλίζουν ακριβώς αυτό και άρα υπάρχει ένα θέμα. Το πώς θα λειτουργήσουν, τι θα κάνουν, θα φανεί στο μέλλον. Αλλά να ξέρετε ότι μία έκθεση σημαντική στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να πεις θα πάω σήμερα και θα αποφασίσεις σήμερα να πας αύριο. Έχει μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία θέλει χρόνο. Δεν είναι απλό. Έτσι. Εμείς πάντως θα προσπαθήσουμε. Δεν σας το κρύβω ότι στοχεύουμε και σε εκθέσεις καινοτομίας, σαν φορέας. Και φυσικά η θερμοκοιτίδα μας κάτω ήδη ξεκίνησε δυνατά. Χωρίς την παρουσία, φυσική παρουσία, γιατί γίνεται εξ αποστάσεως όλα, αλλά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι προχωρήσαμε ήδη τον πρώτο κύκλο μέσα στο COVID και νομίζω ότι οι επόμενοι τρεις κύκλοι θα είναι ιδιαίτερα καλοί και κάποια στιγμή θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να θερμοκοιτιαστούν μέσα στο χώρο μας. Μάλιστα. Τώρα να πω κάτι, αυτό ακριβώς δεν το κατάλαβα εγώ, αλλά όλοι όσοι εμπλέκεστε στο τομέα. Οι θερμοκοιτίδες είναι τα startup για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι οι άνθρωποι που ξεκίνησαν μια ιδέα. Τους βοηθάμε να την επιταχύνουν, να τις χρηματοδοτήσουμε, να μπουν στη διαδικασία υλοποίησης, να τους υποδεχτούμε σε ένα χώρο, να τους δώσουμε ένα χώρο να λειτουργήσουν το πρώτο διάστημα, για να μην έχουν μεγάλα κόστη. Να νιώθουν την ασφάλεια. Και φυσικά το σημαντικότερο, να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη σε ό,τι κάνουν και μια δυνατότητα πιθανών χρηματοδότησης μέσα από τα προγράμματα για να υλοποιήσουν την, ας το πούμε, την ιδέα τους πλέον σαν επιχείρηση έξω από το επιμελητήριο. Μάλιστα. Να φύγουν και να το κάνουν πράξη. Και τώρα, τι σχέση έχει το επιμελητήριο, ας πούμε, γενικά οι δομές του επιμελητηρίου με την τοπική πολιτική σκηνή? Γιατί πρέπει να δούμε. Εσείς τραβάτε κουπί στο συγκεκριμένο τομέα, κάνετε προσπάθειες. Αυτό τι δυνατότητες έχει να σας το υποστηρίξει και η πολιτική, η τοπική πολιτική παράγοντες, ας πούμε. Κοιτάξτε. Δεν είμαστε ξέχωρο κομμάτι. Είμαστε όλοι το ένα και το αυτό. Δηλαδή, ζούμε σε μια πόλη. Όλοι είμαστε. Εντάξει, είμαστε, αλλά κατά πόσο. Ο καθένας κάνει τη δικιά του δουλειά, στο δικό του χώρο. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Ουσιαστικά, παράδειγμα, εγώ έλαβα βοήθεια από το Δήμο Δράμας, από την Τεχνική Υπηρεσία, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που είναι ένα κομμάτι του ΒΑΑ. Από εκεί και πέρα, κύριος του έργου είμαστε εμείς, το υλοποιούμε. Τρέχουμε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όλο τον κύκλο της υποστήριξης των ομάδων. Αυτό είναι επωφελία όλων των πολιτών, όλων των φορέων και νομίζω αυτό είναι και το κρίσιμο. Αυτό χρηματοδοτήθηκε μέσα από το ΕΣΠΑ, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία για την κατασκευή με το Δήμο και όλα τα υπόλοιπα αφορούσαν το φορέα μας. Επομένως, νομίζω είναι πολύ θετικό. Άρα, είναι το να θέλουμε να αξιοποιούμε αυτές τις δυνατότητες που έχει ο καθένας και τα πλεονεκτήματα που έχει ο καθένας, τις δράσεις που κάνει ο καθένας, να συμπληρωνόμαστε. Κοιτάξτε, ο επιχειρηματικός κόσμος είναι ιδιαίτερος. Δεν θέλει να τον κουράζουν. Ξέρετε, οι πολιτικοί μπορεί να κουράζουν τον επιχειρηματία με τα πολλά. Πρέπει να κάνουν λίγα. Να τον μιλάνε λίγο. Να τον μιλάνε λιγότερο και να παρεμβαίνουν λιγότερο. Να μην σηκώνουν εύκολα τα τηλέφωνα και να τον ενοχλούν. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πολιτικός πρέπει να ενοχλείται. Όχι να ενοχλεί.
να ενοχλεί με την έννοια, καταλάβατε τι εννοώ. Στέλνω τα μηνύματα. Μηνύματα. Ο διάλογος, ναι. Ο διάλογος είναι καλός σε όλα τα επίπεδα. Η κούραση δεν είναι καλή. Ναι. Κάποιος μπορεί να κουράζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι, όταν μπορούμε να πάμε άμεσα. Και επίσης δεν μιλάω γενικότερα κύκλους. Για την πολιτική. Ναι, ναι, ναι. Ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει ησυχία. Θέλει να δουλεύει εν ησυχία. Αυτή είναι η δουλειά του. Mm-hmm. Να κάνει τη δουλειά του. Αν ήταν να γίνει πολιτικός, θα πήγαινε στην πολιτική. Μακάρι να μπορούμε να κάνουμε όλη την δουλειά την οποία έχουμε αναλάβει ή μας έχουν αναθέσει. Κύριε Γεωργιάτη, να πω ένα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Βλέπετε, ήμουν ειλικρινέστατος μαζί σας στα ερωτήματά σας. Εγώ το πω και κατανοητός, γιατί εντάξει, και... είναι ένα κομμάτι που δεν το κατέχουμε και όλοι. Είναι πρέπει και ένα... να το δεχθούμε. Ναι. Και είναι και ένα έτσι, πώς να σας πω έτσι, μία κατά κάποιο τρόπο. Απευθύνομαι δηλαδή στον κόσμο με αυτό το σκεπτικό ότι. Δεν είναι όλα αντιπαλότητα και, ναι. Και μηδενισμοί. Ναι. Και... πρέπει να καταλάβουμε ναι. Συνεργασία. Και πέραν αυτού, να μάθουμε λίγο να σεβόμαστε και την ησυχία του άλλου. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Αποχαιρετώντας τον κύριο Γεωργιάδη, θα πάμε απευθείας εμείς σε σύνδεση με το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, γιατί όπως είναι γνωστό σε όλους μας, σήμερα υπάρχει ένα προσκλητήριο, ένα πανδραμινό προσκλητήριο προς όλους να συμμετέχουν στη διαμαρτυρία που θα γίνει στις 6 ώρες, θα ξεκινήσει 6 ώρα από το Γενικό Νοσοκομείο. Για να πάμε, έχουμε σε τηλεφωνική σύνδεση τον κύριο Παναγιωτίδη, τον Αλέξη Παναγιωτίδη, γιατρό του νοσοκομείου, εντεταλμένο σύμβουλο κοινωνικής υπηρεσίας στην Δράμα και στο Δήμο Δράμας. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χερστανίδου, καλησπέριζω και όλους τους τηλεθεατές σας. Δεν θα μπορούσα σήμερα να παρευρεθώ σε εσάς γιατί εφημερεύω. Πραγματικά σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα πρέπει όλοι οι δημότες του Δήμου Δράμας, να μην πω του νομού Δράμας, να βρίσκονται στην πλατεία. Γιατί μιλάμε σήμερα ότι άρχισαν να υποβαθμίζεται για άλλη μια φορά το νοσοκομείο της Δράμας. Θα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να δείξουμε ότι δεν είμαστε μια πόλη δεύτερης κατηγορίας, ότι είμαστε μια πόλη δυναμική, μια πόλη που διεκδικεί και μια πόλη που θέλει ένα νοσοκομείο δυνατό και ανοιχτό. Γιατί πραγματικά το νοσοκομείο είναι το σπίτι μας, το δεύτερο σπίτι μας. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το νοσοκομείο τα τόσα χρόνια. Και νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο αυτό το νοσοκομείο. Κύριε Παναγιωτίδη, το νοσοκομείο φυσικά είναι απαραίτητο και έγινε, πρέπει να πούμε. Αν πούμε στην ιστορία, να πούμε στην ιστορία του νοσοκομείου, έγινε με πραγματική θέληση και επιμονή των παλαιότερων δραμηνών, επιχειρηματιών, ανθρώπων ευαισθητοποιημένων και ξεκίνησε έτσι τα πρώτα του βήματα και έφτασε μέχρι εδώ. Τώρα δεν επιτρέπεται εμείς οι σύγχρονοι να το αφήσουμε να ευτελιστεί περαιτέρω γιατί νομίζω ήδη οι κραυγές αγωνίες είναι εδώ και χρόνια πρέπει να πούμε κύριε Παναγιωτίδη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα του νοσοκομείου είναι πραγματικά πολλών ετών αλλά τώρα με τα άτομα που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα φαίνεται το πραγματικό πρόβλημα του νοσοκομείου που προϋπήρχε και στο προηγούμενο COVID, τον προηγούμενο χρόνο, τον Νοέμβριο, βγάζαμε κραυγές αγωνίας για το νοσοκομείο, για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε γιατρούς. Έβγαινε η διευθύντρια της παθολογίας, η πρόεδρος μας συνήθως εκιόρτευε και όλοι οι γιατροί. Λέγαμε το μεγάλο του πρόβλημα. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έγινε κάτι στο θέμα των γιατρών. Αντιθέτως, ολοένα και λιγοστεύουν οι γιατροί σε αυτό το νοσοκομείο. Νομίζω ότι είναι καιρός και δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και νοσηλευτές, είναι και το προσωπικό. Θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί να δούμε σοβαρά αυτό το θέμα. Γιατί το Α και το Ω μιας πόλης είναι υγεία. Όταν δεν υπάρχει υγεία, στο τέλος δεν θα υπάρχει και πόλη. Mm. Πολλοί θεωρούν ότι η καβάλα είναι δίπλα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Τα έχουμε ξαναπεί τα πράγματα. Άμα κλείσει αυτό το νοσοκομείο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί έρχονται εδώ άνθρωποι από τον Ευρωκόπη, από την Προσοτσάνη, από το Παρανέστη. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θέλουν οι άλλοι να κατέβουν 40 χιλιόμετρα και άλλα τόσα είναι η καβάλα, είναι 80. Τι θα κάνουν? Θα κάνουν το σταυρό για να φτάσουμε μέχρι την καβάλα ή μέχρι Ξέρες όπως λέγανε? Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δυναμώσει το νοσοκομείο, πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μαζί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία όλοι ενωμένοι να δείξουμε πόσο ανάγκη έχουμε αυτό το νοσοκομείο και ότι πρέπει κάποια στιγμή να ενισχυθεί. Οι τοπικοί παράγοντες, η πολιτική ηγεσία της περιοχής, της περιφέρειας, κύριε Παναγιωτίδη, πόσο στηρίζει αυτήν την φωνή αγωνίας να συνταχθεί μαζί μας σε σχέση με την διασφάλιση της παραμονής και της ενίσχυσης του νοσοκομείου? Ακούμε, έρχονται χρήματα από την περιφέρεια, δίνονται χρήματα για τεχνολογικό εξοπλισμό, χειρουργείων κτλ. Όταν δεν έχουμε ανθρώπους να τα λειτουργήσουν, για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα χρήματα? Για εντυπώσεις?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο από την περιφέρεια. Το πρόβλημα είναι από τους βουλευτές μας. Ναι. Από εκεί πρέπει να έρθει η πίεση, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια. Εμείς, σαν Δήμος Δράμας και το Δημοτικό Συμβούλιο, όλο που είμαστε, και ο Δήμαρχος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρετε, είμαστε τρεις γιατροί. Εγώ, η Νίτσα, η Κιόρτεβεν, η πρόεδρός μας και ο Αγγελέας Παπαδόπουλος. Κάναμε ό,τι χρειαζόταν, ό,τι μπορούσαμε για να βοηθήσουμε. Πήραμε, δώσαμε λεφτά για το μηχάνημα το PCR. Δώσαμε χρήματα για να αγοραστούν, για να δουλέψει το PCR. Δώσαμε χρήματα για γάντια, για άλλα υλικά γιατρικά. Το θέμα είναι ότι όσο μπορούμε, δώσαμε χρήματα για τους γιατρούς που έρχονται, τους επικουρικούς, ναι, για τον ενίκιο, επίδομα ενικίου. Δηλαδή και η περιφέρεια όσο μπορεί βοηθάει. Δηλαδή όπως είπατε με το τεχνικό προγραμματισμό που κάνανε και τα χρήματα που δώσανε εκεί. Μιλάμε για μεγάλο προϋπολογισμό. Το θέμα είναι όμως, εκεί που πονάει το νοσοκομείο τόσα χρόνια, εκεί πρέπει να δώσουμε επιτέλους βάση. Πρέπει κάποια στιγμή, ναι, το κράτος, η κυβέρνηση, να καταλάβει ότι δεν μπορούν 10 γιατροί να κρατήσουν ένα νοσοκομείο ανοιχτό. Θα πρέπει να έρθει καινούργιο προσωπικό, θα πρέπει να κάνουν καινούργιες προσλήψεις, θα πρέπει να ανοίξουν καινούργιες θέσεις. Το οργανόγραμμα, από ό,τι πολλές φορές έχουμε συζητήσει και με εσάς αλλά και με εκπροσώπους των εργαζομένων κτλ., έχει τεράστια απόκληση με την πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτίδη. Έτσι, οι θέσεις εργασίας δηλαδή. Κοίτα, πριν 15 χρόνια περίπου, το νοσοκομείο Δράμας είχε 200 και γιατρούς. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε μισή. Αυτό λέει κάτι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατροί φεύγουν, γιατροί δεν έρχονται. Θέσεις αργούν να ανοίξουν και να ξέρετε, όταν ανοίγουν κάποιες θέσεις, γιατί λένε θα ανοίξουν 10-11, παράλληλα ανοίγουν και θέσεις όμως στη Θεσσαλονίκη. Πού θα πάει ένας γιατρός? Στη Θεσσαλονίκη θα πάει, δεν θα έρθει στη Δράμα. Ναι. Άρα και χρειαζόμαστε... το timing είναι λάθος, ναι, γενικά. Άρα χρειαζόμαστε περαιτέρω κίνητρα ή μια, δηλαδή κάτι διαφορετικό. Κάποια μόρια, μοριοδότηση, οικονομική αποζημίωση. Κάπου εκεί νομίζω πρέπει να στραφεί η πολιτική που θα εφαρμοστεί, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι η κυβέρνηση ακριβώς εκεί πρέπει να στρέψει το βλέμμα της πλέον. Θα πρέπει να δώσει κίνητρα σε έναν γιατρό να έρθει στις επαρχίες. Ναι. Επειδή δεν υπάρχουν κίνητρα, πώς θα φέρεις έναν γιατρό σε μια πόλη σαν τη Δράμα με ένα νοσοκομείο δευτεροβάθμιο? Mm-hmm. Θα πάει σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, θα έχει όλες τις ανέσεις του και βασικά θα έχει πολλούς γιατρούς εκεί. Ναι, δεν θα έχει και τόσο πόρτο εργασίας. Κοιτάξτε, όταν ένας ακούει ότι σε ένα νοσοκομείο υπάρχουν 3 και 4 παθολόγοι, σου λέει εγώ άμα πάω εκεί θα δουλεύω συνέχεια, δεν θα μπορώ να πάρω άδεια. Άρα το σκέφτεται. Μάλιστα. Αν δεν του δώσεις ένα κίνητρο το γιατρό, δεν θα έρθει σε ένα νοσοκομείο επαρχιακό. Το θέμα και το πρόβλημά μας είναι όλο εκεί. Και το βασικό θέμα είναι, καιρός είναι οι βουλευτές της Δράμας να σηκωθούν και να σηκώσουν ανάθημα στην κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβουν ότι η πόλη μας είναι η Δράμα και δεν είναι όλη η Ελλάδα. Πρέπει να δούμε επιτέλους την πόλη μας και εμείς, που δεν τη βλέπουμε τόσα χρόνια και βλέπουμε όλα τα άλλα. Έχουμε ένα πρόβλημα που είναι συνεχόμενο πρόβλημα και όσο πάει αυξάνεται το πρόβλημα στο νοσοκομείο. Και αντί να δούμε βοήθεια από τις κραυγές αγωνίες που βγάζουμε, δεν βλέπουμε ένα τίποτα. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι ώρες, σου λέει θα ξεχαστεί. Δεν είναι όμως έτσι πλέον και το έχει καταλάβει. Η διευθύντρια της παθολογίας άπειρες φορές βγήκε και εκδήλωσε την αγωνία της, αλλά δεν εισακούστηκε μέχρι τώρα. Ναι, πρέπει όμως να βρούμε και εμείς τους τρόπους όντως να εισακουστούμε για να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται στη Δράμα, έτσι. Ότι κάτι μάλλον πρέπει να γίνει στη Δράμα για να μην εξαφανιστεί η Δράμα αυτή καθ' αυτή. Γιατί έτσι πηγαίνουμε, κύριε Παναγιωτίδη. Ναι, πιστεύω ότι η αρχή πρέπει να γίνει σήμερα. Όλοι στις 7 η ώρα να έρθουν στην κεντρική πλατεία τη Δράμα και να φωνάξουν μαζί μας ώστε να καταλάβουν πολύ. Να καταλάβει η κυβέρνηση ότι είναι καιρός να μας βοηθήσει και εμάς λίγο. Μάλιστα. Έχετε στείλει κάτι σχετικό πέρα από το κάλεσμα αυτό που αφορά όλους τους δραμηνούς και θα πρέπει να συμμετέχουμε όντως, κύριε Παναγιωτίδη, κάποια επιστολή, κάποια ενημέρωση στο αντίστοιχο Υπουργείο, κάτι ας πούμε. Αυτά,
Ναι. Σε αυτό θα σας ενημερώσει ο πρόεδρος μας, η Νίτσα και ο Θεός. Μα μιλήσαμε και προχθές, είναι νομίζω και κίνηση στις επάλξεις, γίνονται προσπάθειες. Ξεκινάτε νομίζω 6 ώρα από το νοσοκομείο, κύριε Παναγιώτη. 6 ώρα στο προάβλιο του νοσοκομείου θα βρεθούν όλοι οι υγειονομικοί και θα κατέβουν στην πλατεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να κατέβω γιατί εφημερεύω. Αλλά εδώ στο προάβλιο θα είμαι. Ναι. Μετά εφημερεύω. Από ό,τι ξέρετε, έχουμε πολλά περιστατικά πλέον εδώ στη Δράμα. Κάθε μέρα COVID, έχει αυξηθεί ο αριθμός. Δεν όμως συνετιζόμαστε από ό,τι φαίνεται, κύριε Παναγιωτίδη. Αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά πώς βλέπετε να το αντιμετωπίζουμε αυτό? Κοιτάξτε, κυρία Κεσταμίδου, το έχω ξαναπεί. Είναι πλέον ατομική ευθύνη του καθενός. Εμείς ούτε μπορούμε να πούμε κάποιον να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Άπειρες φορές ο Γιατρικός Σύλλογος, εμείς σαν Δήμος, η Περιφέρεια, το νοσοκομείο, προσπάθησε να συνετίσει τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο. Από τη στιγμή που κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν, δεν μπορείς να τους πιέσεις παραπάνω. Δεν μπορείς να τους πεις. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη ζωή του και τον εαυτό του. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η μόνη λύση για να βγούμε από το COVID είναι να γίνει το εμβόλιο. Και γι' αυτό το λόγο και πρώτη υγειονομική το κάναμε εδώ στο νοσοκομείο το Ιανουάριο. Από εκεί και πέρα, κυρία Κεσανίδου, δεν μπορείς να επιβάλλεις έναν άνθρωπο και το θεωρώ λάθος να προσπαθείς να του επιβάλλεις. Θα πρέπει να τον κάνεις να σκεφτεί για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνει αυτό το εμβόλιο. Και το εμβόλιο το κάνουμε για να βγούμε πλέον από αυτή την περιπέτεια που μας ταλαιπωρεί εδώ και 2,5 χρόνια. Δύο χρόνια. Με τα κόστη αυτά, με τις αναστολές, με οτιδήποτε, βλέπουμε ότι πολλοί από εμάς ακόμη είμαστε στεναρά αντίθετοι. Ας ευχηθούμε να αλλάξουμε γνώμη. Εγώ σε αυτό το θέμα θα σας πω ένα πράγμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έρχεται σε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και είναι θετικό, πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα. Και αυτοί που νοσούν δηλαδή. Ενώ το θέμα είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούν από μόνοι τους αν χρειάζεται να κάνουν το εμβόλιο. Να μην το κάνουν επειδή το χρειάζονται για τη δουλειά. Να το κάνουν επειδή πρέπει να το κάνουν. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις για να ζήσεις, για να πας στη δουλειά σου. Πρέπει να γίνει επειδή αυτό είναι το σωστό. Το ότι υπάρχουν πολλές θεωρίες συνωμοσία στα Facebook, στα Instagram και αυτά, αυτά εδώ καλύτερα να σταματήσουν να τα βλέπουν για να τα διαβάζουν. Γιατί το 90% από αυτά που γράφονται είναι ψέματα. Και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Μάλιστα. Το θέμα είναι οι αρνητές είναι αυτοί που έρχονται πρώτοι στο νοσοκομείο για να εξεταστούν. Εγώ δεν έχω δει κανένα εμβολιασμένο που να κάνει πυρετό να τρέξει στο νοσοκομείο για να τον εξετάσουν. Όλοι τρέχουν για να κάνουν ένα PCR, ένα rapid, μήπως κόλλησαν, μήπως θα πάθουν κάτι, μήπως, με ένα πυρέτιο. Το θέμα είναι, καλώς κάνουν και έρχονται, αλλά να προσέχουν κιόλας. Μάσκες πολλοί δεν φορούνε. Θα τηρηθούν τα υγειονομικά, πιστεύω. Σήμερα στο συλλαλητήριο αυτό θα έχει επιτροπή που θα προσέχει υπεύθυνους να παρακολουθούν. Κατά 99,9%. Εγώ το μόνο που θα πω σε αυτό και θα κλείσω για το θέμα. Το μόνο που θέλω για τους ανθρώπους που δεν κάνουν το εμβόλιο να προσέχουν. Αυτό να φοράνε μάσκα και να κρατάνε τις αποστάσεις. Και αυτό για μας είναι ένα σύν. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που γινόταν. Και όλοι όσοι κάναμε εμβόλιο, είναι σημαντικό πάλι να τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα. Να προσέχουμε και για μας, και για μας ισχύει το ίδιο. Ξέρετε πολύ καλά, εγώ τη μάσκα την έχω μόνη μας στην τσέπη μου. Εντάξει, προσέχω, παρόλο έχω κάνει και τα δύο εμβόλια, παρόλο έχω νοσήσει, πάλι συνεχίζω και προσέχω. Γιατί έτσι είναι, έχουμε ανθρώπους στο σπίτι μας τρίτης ηλικίας, πρέπει να τους προσέχουμε. Και πρέπει παρόλο να προσέχουμε για να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε αυτά τα οποία κάποιοι θέλουν να μας τα αφαιρέσουν, ενώ τα κάναμε με πολύ υδρότα και κόπο παλιών δραμηνών. Να πω ένα ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτίδη, και αναφέρομαι στο νοσοκομείο και στην προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε το νοσοκομείο μας ζωντανό. Και εγώ. Θα σας περιμένουμε στην πλατεία να έρθετε και εσείς να στηρίξετε τον αγώνα. Εμείς θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση, απευθείας σύνδεση. Θα παρακολουθήσουμε και μέσα από το κανάλι. Αλλά σημασία έχει να είμαστε εκεί παρόντες, κύριε Παναγιωτίδη. Αυτό είναι το βασικό. Είναι το βασικό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια. Καλή εφημερία. Όσο γίνεται πιο ξεκούραστη. Πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, και με την φωνή ενός νοσοκομιακού γιατρού, κλείνουμε, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής παρεμβάσεις. Ένα προσκλητήριο προς όλους, για όλους, γιατί το νοσοκομείο είναι όλων μας και μας αφορά. 7 η ώρα λοιπόν, ραντεβού όλοι στην πλατεία Ελευθερίας της Δράμας για να πούμε ότι είμαστε εδώ και έχουμε αυτές τις απαιτήσεις. Να κρατήσουμε το νοσοκομείο μας ζωντανό και ανοιχτό. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή συνέχεια.